Γεια σας! Αυτή τη φορά δεν έχω πολύ καιρό που λείπω από το YouTube, νομίζω είναι περίπου μία εβδομάδα και επιστρέφω με αγαπημένα προϊόντα του μήνα Μαΐου. Έχω καιρό να κάνω αγαπημένα προϊόντα, δεν νομίζω ότι τα προλάβαινα κάθε φορά, περνούσαν εβδομάδες και δεν τα είχα κάνει και έλεγα μετά άστα τώρα και έχω καιρό να κάνω αγαπημένα, οπότε ήρθε η ώρα να σας δείξω κάποια αγαπημένα πραγματάκια που έχω εδώ και αρκετό καιρό. Θα ξεκινήσω με δύο προϊόντα για το σώμα. Είναι και τα δύο της εταιρείας Mastic Spa. Είχα ήδη αυτήν εδώ την κρέμα, τη Lipos Velt Cream κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Σας είχα πει και σε αρκετά παλιότερο βίντεο, ένα χρόνο περίπου πριν, ότι με είχε βοηθήσει πολύ μετά την εγκυμοσύνη, στη σύσφυξη στην περιοχή της κοιλιάς και στους γλουτούς. Όταν λοιπόν είδα σε ένα περιοδικό ότι είχαν και αυτό εδώ της ίδιας σειράς που είναι θερματικό τζέλ κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχου, το βούτυξα και έχω να σας πω ότι στις δύο περίπου εβδομάδες που τα χρησιμοποιώ σε συνδυασμό έχω δει πάρα πολύ έντονα αποτελέσματα στη σύσφυξη, στην κυταρίτιδα όχι τόσο. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να συνδυάζονται όλα αυτά με τη διατροφή και το πάρα πολύ νερό. Μόνο τους τα προϊόντα σίγουρα δεν θα κάνουν τόση δουλειά, αλλά πραγματικά ειδικά στη σύσφυξη με έχουν βοηθήσει πολύ. Αυτό εδώ έρχεται σε μία σύσταση, έρχεται έτσι με ένα προστατευτικό, καταρχήν να το βγάλω, ένα πλαστικό προστατευτικό και έρχεται σε μία σύσταση τζέλ, η οποία θυμίζει λίγο, είναι σαν σφιχτό τζέλ, θυμίζει λίγο άμα σας πω τώρα θα γελάστε μου στα αλευριά. Είναι σε αυτό το στυλ, έχει έντονη μυρωδιά σοκολάτα, έχει μέσα κακάο, μαστίχα και καφεΐνη. Το απλώνεις στα σημεία που θέλεις να δουλέψει και μετά από λίγη ώρα τα βλέπεις ότι κοκκινίζουν, θα γίνεται σαν τον κόλο της μαϊμούς και θα καίει. Δεν έχετε πάθει αλλεργία, απλά δουλεύει. Αυτό κάνει, το λέει πάνω και προειδοποιητικά στο κουτί και μετά μόλις απορροφηθεί αυτό και έχει αρχίσει λίγο το δέρμα να ηρεμεί, βάζω και την κρέμα αυτή η οποία δεν κάνει κανένα τέτοιο έτσι σύμπτωμα. Μαζί αυτά τα δύο πραγματικά είναι φανταστικός συνδυασμός και για τώρα το καλοκαίρι και για λίγο πριν το καλοκαίρι πριν μπούμε στην παραλία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα για να προετοιμάσεις το σώμα σου. Περνάω τώρα σε δύο προϊόντα για το πρόσωπο, είναι και τα δύο από ίδια εταιρεία, είναι της La Roche-Posay, είναι δύο κρέμες. Η μία είναι η Effaclar Duo Plus, την οποία σας έχω στο blog μου και αναλυτικό review και η άλλη είναι η Hydrean Légère. Τη μία τη φοράω το πρωί και την άλλη το βράδυ. Αυτή τη φορά το πρωί, γιατί μου αρέσει πολύ ότι αφήνει μάτ αποτέλεσμα, οπότε μπορώ μετά να κάνω εύκολα το μακιγιάζ μου από πάνω και να το κρατήσει για ώρες. Επίσης, όσες έχετε μεικτή λιπαρή επιδερμίδα μετά στις ακμής, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει πολύ καλή σμίγμα το ρυθμιστική δράση, οπότε δεν φράζει τους πόρους, τους καθαρίζει και σας μειώνει αρκετά την ακμή. Για εμένα που έχω κανονική προσξηρή επιδερμίδα, για το βράδυ δεν είναι τόσο καλή γιατί δεν είναι τόσο ενυδατική. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτήν εδώ για το βράδυ. Αλλά για το πρωί που θέλουμε να είμαστε κάτω από τον ήλιο ή να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες και να μείνει το μακιγιάζ μας και να μην γίνει αυτή η λάσπη, να μην βγάλει λιπαρότητα, αυτή εδώ είναι η ιδανική. Αυτή λοιπόν τώρα είναι ενυδατική για ευαίσθητες επιδερμίδες. Όλες οι κρέμες είναι paraben free, κάτι που είναι πολύ καλό και έρχονται σε πολύ καλή τιμή, είναι και οι δύο περίπου στα 10 ευρώ. Είναι πολύ καλή τιμή για τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ καλή δράση στα προϊόντα. Αυτή εδώ είναι μια ενυδατική κρέμα, εγώ τη χρησιμοποιώ το βράδυ γιατί είναι πιο πλούσια από την άλλη, είναι πιο ενυδατική. Μου αρέσει πάρα πολύ, απορροφάται εύκολα από την επιδερμίδα, δεν αφήνει λιπαρότητα, ούτε ξυπνάς με λιπαρότητα το πρωί. Ίσως σε μία επιδερμίδα μεικτή λιπαρή να μην κάθει τόσο καλά, να είναι λίγο βαριά. Αλλά για όσες έχετε κανονική ή ξηρή ή ευαίσθητη επιδερμίδα, είναι φανταστική. Να περάσω τώρα στα προϊόντα του προσώπου. Έχω ένα προϊόν που μπορεί να σας το έχω δείξει και παλαιότερα. Είναι ένα concealer full coverage από τη Flor Mar. Είναι μια εταιρεία που έχει ανοίξει κατάστημα στο Μοναστηράκι, είναι ακριβώς έξω από το σταθμό στο Μοναστηράκι, στο τρένο. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, είναι ουσιαστικά κρέμα και με ένα πολύ μικρό καθρεφτάκι έτσι που εύκολα βάζεις concealer με αυτό, βοηθάει. Έχω πάρει την απόχρωση, να σας πω τώρα, λέει κάπου την απόχρωση, δεν τη λέει, πουθενά, μπορεί και να μην τη λέει, τέλος πάντων, μπορεί και εγώ να μην το βλέπω. Πάντως, έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη, δεν στέκεται στις γραμμές κάτω από τα μάτια,
Είναι από τα αγαπημένα μου κονσίλερ και το έχω σχεδόν ένα χρόνο, έχω να σας πω, σχεδόν ένα χρόνο και δεν μου έχει τελειώσει ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι έτσι η σύστασή του και πραγματικά απλώνεται όμορφα, δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς κάτω από τα μάτια σου κονσίλερ. Είναι από τα πιο ωραία κονσίλερ που έχω βάλει τελευταία και το είχα πάρει μάλιστα και σε προσφορά και το είχα πάρει 3 ευρώ, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ φτηνό. Συνεχίζουμε με το πρόσωπο και έχω την BB Cream της Garnier, την οποία την πήρα σε αυτό εδώ, που είναι καταρχήν το light στην απόχρωση και κατά δεύτερον το combination του oil, μεικτή προς λιπαρή επιδερμίδα. Ήθελα να το δοκιμάσω γιατί παλαιότερα είχα δοκιμάσει την πρώτη BB της Garnier που είχε βγάλει, η οποία με είχε αφήσει τελείως δυσαρεστημένη, γινόταν μία λάσπη στο δέρμα, δεν είχε καλή κάλυψη. Αυτή εδώ έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη, δηλαδή με το που θα γυρίσεις το μπουκάλι τρέχει, απλώνεται πάρα πολύ ωραία στο δέρμα, έχει καλή κάλυψη, έχει μία ελαφριά προς μεσαία κάλυψη που είναι καλό για BB κρέμα. Σου αφήνει ένα, όχι τελείως ματ, ένα ίσως σατινέ αποτέλεσμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σου αφήσει λιπαρότητα, βοηθάει πάρα πολύ με τη λιπαρότητα στο πρόσωπο. Όσες έχετε λοιπόν λιπαρή επιδερμίδα είναι καταπληκτική. Για εμένα που έχω, όπως σας είπα και πριν, ξηρή επιδερμίδα, έχω παρατηρήσει ότι ίσως να μου κάνει, όταν τη φοράω συνέχεια, μία ξηρότητα εδώ στο μέτωπο. Αλλά συνεχίζω να τη φοράω γιατί προτιμώ να χρησιμοποιώ προϊόντα για μεικτές επιδερμίδες το πρωί, επειδή ξέρω ότι θα υδρώσω, ότι θα είμαι στον ήλιο και δεν θέλω το μακιγιάζ μου να φαίνεται πολύ παστωμένο και να αρχίσει να λιώνει. Οπότε προτιμώ αυτά τα προϊόντα. Αυτή εδώ με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένη. Είναι σε μια τιμή 10 ευρώ. Κάτι τέτοιο, την είχα πάρει και μάλιστα είχε στο σούπερ μάρκετ κάποια έκπτωση τύπου μείον 2 ευρώ, κάτι τέτοιο. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ, τη χρησιμοποιώ συνέχεια αρκετούς μήνες τώρα και πραγματικά έχει ακόμα πολύ μέσα. Δεν ξέρω, και ενώ είναι 40 ml, μ' αρέσει πολύ. Επόμενο προϊόν πάλι για το πρόσωπο, αλλά σε πούδρα αυτή τη φορά, είναι από τα H&M το Bronzing Powder στην απόχρωση Gorgeous Tan. Ίσως σας το έχω ξαναδείξει, ίσως με έχετε δει να κάνω και τα κοψίματά μου με αυτό. Εγώ γενικότερα δεν είμαι κοπέλα που θα βάλω σε όλο το πρόσωπο bronzer, γιατί ούτως ή άλλως είμαι πάρα πολύ λευκή, οπότε δεν γίνεται να έχω διχρωμία στο σώμα με το πρόσωπο. Χρησιμοποιώ μόνο για να κάνω τα καψίματά μου και σκιάσεις στη μύτη, κάτω από το πηγούνι, στους κροτάφους. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο bronzer, πολύ φτηνό bronzer και σε καλή απόχρωση για την ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Δεν πορτοκαλίζει πολύ. Έρχεται σε ένα... Έγινα χάλια ολόκληρη. Σε ένα ψιλοσταχτή χρώμα, κάτι που είναι καλό στο bronzer. Το bronzer εμένα μου αρέσει να έχει γκρι υποτόνους, γιατί η σκιά που κάνει το πρόσωπο ή το κόκαλό μας εδώ, δεν γίνεται να είναι πορτοκαλί. Η σκιά θα είναι... θα γκριζάρει. Οπότε, ναι, προτιμώ τα bronzer με γκρι υποτόνους. Αυτό εδώ μου αρέσει πολύ και μου αρέσει γιατί είναι πολύ απαλό, οπότε σε μένα που είμαι ανοιχτόχρωμη δεν φαίνεται πολύ έντονο. Έχει και διαβαθμίσεις, δηλαδή έχει και πιο σκούρες αποχρώσεις, οπότε αν είστε πιο σκουρόχρωμοι θα βρείτε κάτι που να σας ταιριάζει καλύτερα. Πάντως εμένα με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένη, έχει καλή διάρκεια, έχει καλή απόδοση και πάρα πολύ φτηνό, κάπου στα 3-4 ευρώ. Επόμενα προϊόντα και τελευταία είναι για τα χείλη. Είναι και τα δύο της εταιρείας Kiko, τα είχα πάρει από τη Γαλλία και έχουν γίνει τώρα το καλοκαίρι τα αγαπημένα μου. Το ένα είναι το μολύβι χιλιών της Kiko το 700. Το οποίο είναι ένα nude, φανταστικό nude χρώμα. Είναι αυτό που φοράω τώρα και στα χείλη μου. Μ' αρέσει γιατί με αυτά τα χρώματα μπορείτε να μεγαλώσετε τα χείλη σας και να μην φαίνεται. Είναι η ιδανική απόχρωση για να βάλετε κάτω από τα nude κραγιόν σας που είναι nudobez, όχι τα ροζουλί. Μ' αρέσει ακόμα και φορεμένο μόνο του, χωρίς καν κραγιόν από πάνω. Οπότε ναι, είναι από τα αγαπημένα μου, έχει πολύ καλή διάρκεια, καλή απόδοση και κρατάει το κραγιόν πολύ σταθερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τελευταίο προϊόν, πάλι από την Kiko, σας το είχα δείξει λογικά πέρυσι. Είναι αυτή εδώ η χρυσή συσκευασία, τα Exotic Shine Lipstick και είναι στην απόχρωση 03 νομίζω. Είναι αυτό εδώ το εκπληκτικό κοραλί χρώμα, το οποίο είναι τόσο καλοκαιρινό, είναι πορτοκαλοκόκκινο.
Θα σας κάνω και swatch, έχει πολύ ωραία απόδοση. Στα χείλη φαίνεται τόσο ενυδατικό, φαίνεται λες και έχετε περάσει και lip gloss ίσως από πάνω. Το οποίο όμως είναι και σταθερό και όταν φεύγει, φεύγει ομοιόμορφα. Δεν θα μείνετε δηλαδή με αυτό το περίγραμμα και μέσα καθόλου. Είναι εκπληκτικό, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που απλώνεται στα χείλη και τα αφήνει ενυδατωμένα. Νιώθεις τα χείλη σου πάρα πολύ άνετα. Και η διάρκεια του και φυσικά η τιμή του δεν έκανε ούτε 5 ευρώ όταν το πήρα, είχε και προσφορά βέβαια τότε, αλλά με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένη και για το καλοκαίρι αυτά τα χρώματα εμένα είναι τα αγαπημένα μου, επειδή δεν φοράω φούξια, τα κόκκινα που πορτοκαλίζουν είναι τα αγαπημένα μου και αναδεικνύουν πάρα πολύ και όσες είστε μαυρισμένες, αλλά και τις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, οπότε βέβαια, να πω εδώ μία παρένθεση, όταν είστε πολύ μαυρισμένες κορίτσια, δεν είναι πολύ ωραία τα ανοιχτόχρωμα κραγιόν. Καλό είναι να φοράτε πιο nude, πιο φυσικά κραγιόν όταν είστε πολύ μαυρισμένες. Το λέω γιατί βλέπω αρκετές κοπέλες που έχουν αυτό το μαύρισμα το δεν πάει άλλο μαύρισμα, έχω γκαγκανιάσει και φοράνε αυτά τα ροζοάσπρα κραγιόν που πραγματικά δεν κολακεύουν καθόλου και δεν κολακεύουν και το μαύρισμά σας. Προτιμότερο είναι να βγείτε με ένα διάφανο lip gloss παρά με αυτά τα ροζοάσπρα κραγιόν που φόραγε η Τζούλια Αλεξανδράτου στα φόρτε της. Οπότε ούτε το πολύ πορτοκαλί κραγιόν θα σας πηγαίνει. Αυτό πηγαίνει σε μια φυσιολογικά μαυρισμένη επιδερμίδα, αλλά και στις ανοιχτόχρωμες. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Αυτό ήταν το βίντεο, ήταν λίγα τα πραγματάκια που είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσαν και να σας έδωσα ιδέες για αγορές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλες καλά. Σας αγαπώ πολύ, φιλάκια!